Το σύνθημα «Μπλόκο στους φασίστες σε κάθε γειτονιά» είναι όρος στη συνολική δράση μας για ένα καλύτερο παρόν, ένα καλύτερο μέλλον, έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, πολέμους και προσφυγιά. Μπλόκο στους φασίστες σε κάθε γειτονιά. 18 Σεπτεμβρίου του 2013. Ο 34χρονος Παύλος Φίσας δολοφονείται εν ψυχρό και σε δημόσια θέα από μαχαίρι μέλους της Χρύσης Αυγής στο Κερατσίνι. 7 χρόνια μετά, οι χειροί απάντηση στον φασισμό συνεχίζουν και δίνουν πολίτες κάθε ηλικία σε όλη τη χώρα, με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και πορείες. Αντιφασιστικό συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε και στα Χανιά το απόγευμα της Παρασκευής. Σωματεία και συλλογικότητες, αλλά και πλήθος κόσμου, έδωσαν το παρόν στη χθεσινή κινητοποίηση, λίγες ημέρες πριν την ετοιμιγορία του δικαστηρίου για τη Χρυσή Αυγή. Το γεγονός για μας ότι το φασιστικό αυτό μόρφωμα κάτω τη δράση του ταξικού κινήματος βρέθηκε εκτός Βουλής είναι μια νίκη, είναι θετικό, αλλά όμως δεν εφησυχαζόμαστε. Γιατί γνωρίζουμε και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι διαχρονικά οι φασίστες είναι το όπλο του κεφαλαίου. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 6 στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς. Έπειτα ακολούθησε η ειρηνική πορεία στους δρόμους της πόλης. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδήλωσης διακριτική ήταν η παρουσία της αστυνομικής δύναμης.